Να καλημερίσω λοιπόν στο σημείο αυτό τον κύριο Χαιρέτη. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Επίσης, ήδη έχω πει κάποια πράγματα, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια για όλους εκείνους οι οποίοι μένουν στον τόπο τους, έχουν επιλέξει να μείνουν στον τόπο τους, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να σημειώνεται, κύριε Χαιρέτη, για εκείνη την άλλη την ποιότητα ζωής που σου δίνει ο δικός σου ο τόπος, το δικό σου το χωριό, η νησιωτικότητά σου. Αλλά ο στόχος από την άλλη είναι αυτό το πράγμα να το παντρέψεις και να έρθεις να το ισορροπήσεις, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά, σωστά. Εμείς η Ρία Δουλγεράκη θέλουμε να αναδείξουμε την υπεραξία και το πλεονέκτημα που έχουν οι τοπικές συνότητες του Δήμου Ηρακλείου. Είναι κάτι για το οποίο αναφέρθηκε πολλές φορές ο Δήμαρχος ο Αλέξης Καλογερινός και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά. Θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μας ότι δεν λέγαμε άλλα προεκλογικά και στη συνέχεια τα ξεχνάμε. Ξεκινήσαμε ένα οδηπορικό σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Έχουμε κάνει συναντήσεις σε κάθε δημοτική ενότητα, μία στον Άγιο Μύρο που ήταν καλεσμένοι όλοι οι φορείς της περιοχής, και όταν λέμε φορείς εννοούμε φυσικά τα τοπικά συμβούλια, τους συνεταιρισμούς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και τους ανθρώπους που επιχειρούν και στον πρωτογενή τομέα, μεταποιητές ή παραγωγούς. Ανοιχτές συζητήσεις, εκφράσαμε εμείς τις απόψεις μας, τα θέλω μας, τις προτάσεις μας, ακούσαμε και τους ίδιους οι οποίοι είχαν ενδιαφέροντες σε όλες τις συναντήσεις. Έγινε μετά μία στον Προφητηλία, μία στο Βενεράτο και η τελευταία προχθές στο Σκαλάνι. Θέλουμε να αναδείξουμε και να κάνουμε πιο γνωστά και πιο εξωστρεφή τα χωριά μας, τους οικισμούς μας. Έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι έχουμε πολιτιστική κληρονομιά, έχουμε φυσικό κάλλος που δεν το έχουμε αναδείξει. Έχουμε υψηλή παραγωγή στους οικισμούς, στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε δηλαδή εκτάσεις και παραγωγούς που έχουν μεγάλες παραγωγές με πολύ ποιοτικά προϊόντα, εξαγώγημα. Και έχουμε και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι είμαστε πολύ κοντά στο αστικό κέντρο. Mm. Όλα αυτά, εάν αναδειχθούν, αναδεικνύουμε ένα προϊόν, μια εξωστρέφεια της κάθε τοπικής συνότητας. Στόχος μας είναι να γίνουν πιο γνωστά, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα και μέσα από αυτό μπορούμε να αναδείξουμε και άλλα πράγματα. Γιατί αν σε ένα οικισμό, αν σε μια περιοχή έχεις αυξήσει την επισκεψιμότητα, κάποιοι άνθρωποι θα ασχοληθούν και με την οικοτεχνία, κάποιοι άνθρωποι θα διαθέτουν απευθείας τα προϊόντα τους. Οπότε μόνο καλό έχει αυτό. Και θέλουμε να το κάνουμε αυτό και για τους επισκέπτες της περιοχής μας, αλλά και για τους κατοίκους του αστικού κέντρου, οι οποίοι εκδράμουν κάθε Σαββατοκύριακο ή στις γιορτές, και θα θέλαμε μέσα στις επιλογές τους να είναι και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Έτσι όπως σας ακούω, σκέφτομαι το εξής και με ρωτώ, κύριε Χαιρέτη, από αυτά τα οποία ακούσατε από τους φορείς, από τους ανθρώπους, από τους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται, από τους παραγωγούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου προαναφέρατε και πήγατε, διαπιστώσατε ότι βάσει των ελεχθέντων των ανθρώπων αυτών, διαπιστώσατε ότι υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο που αυτό δεν προχώρησε σε εκείνο το επιθυμητό αποτέλεσμα έως σήμερα? Διαπιστώσατε ότι λείπει, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω, να το ολοκληρώσω. Διαπιστώσατε ενδεχόμενα ότι ίσως να ήταν ο παράγοντας έλλειψης κινήτρων εκείνος που δεν τους άφησε να προχωρήσουν τα βήματά τους και να πάνε πιο μπροστά, για να δούμε από την άλλη και τα κίνητρα τα οποία αυτή την ώρα δίνονται, υπάρχουν, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση? Ναι, κυρία Δουλγεράκη, από τη συζήτηση που κάναμε με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έδειξαν πολύ ενδιαφέρον, σας είπα, και κατέθεσαν και πάρα πολλές προτάσεις. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι, ενώ έχουμε όλα τα προσόντα, όπως προανέφερα, και πολιτιστική κληρονομιά και προϊόντα υψηλής αξίας και όμορφα τοπία και μνημεία ιστορικά, το ότι δεν έγινε είναι γιατί δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε ένα σχέδιο. Δεν υπήρξε ποτέ ένα σχέδιο. Πάντα γινόταν μπαλώματα. Και πάντα σε αυτές τις περιοχές, όταν πλησίαζε ο Δήμος, είτε με φυσική παρουσία είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αυτό που ζητάνε οι άνθρωποι, όπως και σε αυτές τις συζητήσεις τέθηκαν τέτοια θέματα,
είναι άρδευση αγροτική οδοποιία. Άρδευση αγροτική οδοποιία. Έχουμε προχωρήσει ένα πλάνο και για αυτά, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κ. Σαμάκη. Τα αναφέραμε αυτά στις συζητήσεις, αλλά εστιάσαμε περισσότερο σε αυτά που προανέφερα. Και το σχέδιό μας θα είναι πάνω σε αυτό. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Το πώς θα γίνουν πιο εξωστρεφή τα χωριά μας, το πώς θα γίνουν πιο γνωστά τα χωριά μας και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα και να αναδείξουμε και τις ομορφιές και τον πλούτο που έχουν. Ποια είναι εκείνα τα βοηθητικά κριτήρια τα οποία θα υπάρχουν, ποιοι θα είναι εκείνοι οι βασικοί μοχλοί οι οποίοι μπορούν αυτή την ώρα να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια ώστε να προχωρήσει το εγχείρημα αυτό? Θα είναι, αρχικά ξεκινάμε με ένα σχεδιασμό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι και από τους συμμετέχοντες ακούσαμε προτάσεις. Ας πούμε ακούσαμε προτάσεις σε όλες τις συναντήσεις για περιπατητικές διαδρομές. Κάτι που το ζητάνε και οι επισκέπτες, αλλά και οι σύλλογοι περιπατητικοί, πεζοπορικοί κτλ. Σε όλες τις περιοχές αυτές έχουμε να αναδείξουμε. Άρα ξεκινάμε με ένα σχέδιο, λέω ένα παράδειγμα, είναι κι άλλα. Ξεκινάμε με ένα σχέδιο και μετά ψάχνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία υπάρχουν και θα ανοίξουν, να δούμε σε κάποιες μελέτες για μικρά έργα που είναι εύκολες μελέτες, θα μπορούν να γίνουν άμεσα και να ενταχθούν τέτοια έργα, είτε ανάδειξη κάποιου μνημείου, είτε μια περιπατητική διαδρομή. Οπότε εργαλεία και μοχλούς νομίζω θα βρούμε στην πορεία και αρκεί να έχουμε σχέδιο και θέληση και στοχοπροσύλωση, το που θέλουμε να το πάμε. Καλά, βέβαια, όλα αυτά βέβαια και το κάναμε ξεκάθαρο σε κάθε συνάντηση, απαιτούν και να το θέλει η κοινωνία, να το αγκαλιάσει η κοινωνία. Διότι πας και κάνεις ένα τέτοιο έργο στη φύση, θέλει μια συντήρηση. Θέλει κάθε χρόνο μια συντήρηση και θέλει και μια προστασία από τους τοπικούς ανθρώπους. Σε κάποιες περιπτώσεις το πρότειναν και οι ίδιοι αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι έγιναν σε καλό κλίμα, δηλαδή, οι συζητήσεις από την άποψη ότι είναι μέσα στο κλίμα οι άνθρωποι, το θέλουν και έχουν τη διάθεση να το προστατεύσουν. Σαφέστατα έχουμε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά σαφέστατα και από την άλλη δεν κάνει να ξεχνάμε ότι εσείς που είσαστε η κεφαλή του Δήμου έχετε την πολύ πολύ μεγαλύτερη ευθύνη και ότι εσείς θα πρέπει να είσαστε πρωτοστάτες πάνω σε αυτή την προσπάθεια η οποία ξεκινάει σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία. Βέβαια ετοιμαζόμαι να σας ρωτήσω, ναι καλά είναι όλα αυτά, αλλά πόσο κοστίζουν όλα αυτά και από πού τα χρήματα, από τη στιγμή που ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση των οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου, από τη στιγμή που γνωρίζουμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, δάνεια και τα υπόλοιπα, πόσο όλα αυτά, αλλά είπατε ότι πάτε μέσα από προγράμματα, κύριε Χαιρέτη. Είναι παρεμβάσεις οι περισσότερες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα και από το Leader αλλά και από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Τώρα είμαστε σε φάση του σχεδιασμού, έχουμε μαζέψει, θα κάνουμε μια συνάντηση πάλι με τους φορείς, όπου θα βγάλουμε τις προτάσεις μας για την κάθε περιοχή, γιατί ιεραρχούμε. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν όλα όσα συζητήθηκαν, γιατί έπεσαν ιδέες. Ιεραρχούμε πράγματα, όποια συμφωνήσουμε με τους τοπικούς παράγοντες της κάθε περιοχής, αυτά θα προσπαθήσουμε μετά. Υπάρχουν κάποια που είναι σε επίπεδο μελέτης, υπάρχουν κάποια που ξεκινάμε από μηδενική βάση. Σας είπα, είναι πράγματα που χρειάζονται οι μελέτες. Κύριε Χαιρέτη, ερώτημά μου, και είναι και το τελευταίο, γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Πρέπει να παραδώσω σκυτάλι στο Γιώργο το Σαχίνη. Ρωτώ το εξής. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει μόνο τις τέσσερις περιοχές ή τις πέντε που προαναφέρεται, συμβολικά το λέω. Έχει τόσα χωριά, ημιωρινός Δήμος. Οι παρεμβάσεις σας στοχεύουν, προγραμματίζονται, σχεδιάζονται για το σύνολο κάθε χωριού οικισμού? Βεβαίως. Σε κάθε περιοχή, ίσως δεν είναι ξεκάθαρο, ίσως θέλω εγώ, σε κάθε περιοχή που έγινε συνάντηση, ας πούμε στον προφήτη Ηλίας στη συνάντηση, συμμετείχαν οι κοινότητες Κυπαρίσου και Αγίου Σύλλα. Στο Γοργολαΐν συμμετείχαν το σύνολο των κοινοτήτων. Απλά κάναμε τη συνάντηση σε ένα μεγάλο χωριό για να μπορούν όλοι να διευκολύνονται λόγω της υπόθεσης. Μιλάμε για όλες τις περιοχές. Ωραία, ευχαριστώ που μου το διευκρινίσατε αυτό. Υπάρχει και για ενωτική διασύνδεση, δηλαδή μια περίπτωση ας πούμε που συζητάμε και που είναι ένα πολύ όμορφο τοπίο που είναι στις Πάνω Ασίτες, ο Άγιος Αντώνιος, όπου συζητάμε για μια περιπατητική διαδρομή όπου καταλήγει στα Κεράσια, δηλαδή καταλήγει από το Γοργολαΐνη στο Δήμο Παλιανής, στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής.
Μάλιστα. Ωραία. Τις κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Είσαστε, είπατε, στο σχεδιασμό. Είναι ένα πρόγραμμα που, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες ή ένα χρόνο. Εμείς, θα έχει μια διάρκεια, βάθος, αυτό δεν είναι. Στο τέλος της θητείας να έχουμε υλοποιήσει κάποια από αυτά και να έχουμε ορατά αναδείξει περισσότερο τα χωριά μας. Να είναι εμφανές ότι οι τοπικοί μας οικισμοί έχουν γίνει πιο γνωστοί στο ευρύ κοινό, και στον επισκέπτη αλλά και στον κάτοικο της πόλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.